υπάρχει λίγο πιο πάνω, σε όλο αυτό το ύψημα πάνω κάτω. Λοιπόν, το καταλάβανε οι Έλληνες, πήγανε πίσω από εδώ και κάνανε επίθεση οι Τούρκοι και το ξαναπέρνουν. Συντάγμα της Ευζώνων, τους μαζεύει, τους ξαναμαζεύει πάλι όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είχε σκοτωθεί και ο διοικητής τους, και τους ξανακάνει αντεπίθεση και το ξαναπαίνει το ύψο με αυτόν τον παγίδι. Γυμνό. Και τα πολυβόλα των Τούρκων θερίζανε. Και γι' αυτό είχαμε και τόσους πολλούς νεκρούς. Γι' αυτό είναι τελείως διαφορετικό το έδαφος τότε από ό,τι είναι τώρα. Τελείως διαφορετικό. Έχει και πιο πολύ λάσπη. Από πλευράς δυνάμεων εδώ πάνω ήταν στην περιοχή από κάτω από την παλιά αγορά μέχρι εδώ πάνω, μέχρι το Πάικο, επάνω ήταν 25.000 Τούρκοι. 25.000 Τούρκοι. Φαντάξτε. Και στην περιοχή, στην επίθεση η δική μας ερχόταν μία μεραρχία από τη Σκίδρα, η άλλη μεραρχία από τα Εσόβαλτα, η άλλη μεραρχία από το Σανδάλι, η άλλη μεραρχία από τον Άγιο Λουκά και μία μεραρχία πίσω εφεδρική. Ήταν περίπου 5 μεραρχίες, άμα βάλουμε από 10.000 κάθε μεραρχία, περίπου στις 50.000 άτομα ήταν οι επιτιθέμενοι δικοί μας προς την Κωνσταντινούπολη. Εδώ οι Τούρκοι ήταν 25.000. Δεν ήταν όλοι εδώ, δεν υπηρετούσαν τόσο στα Γιάννητσά αυτοί 25.000. Είχαν φέρει μία μεραρχία από τις Σέρες εδώ και είχαν φέρει και ένα σύνταγμα από την Κατερίνη. Όταν καταλήφθηκε η Κατερίνη και οπισθοχώρησαν, ήρθε ένα σύνταγμα εδώ, τουρκικό, και ήταν μία μεραρχία και ένα σύνταγμα εδώ, δηλαδή σύνολο 25.000. Είναι αυτό το. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, ναι, οι Τούρκοι ήταν 25.000. Όπως ανεβαίνει στο δεξί σου χέρι. Είμαστε 19 του μηνός, 7 η ώρα το πρωί. Μία μεραρχία είναι στη Σκίδρα. Και ξεκινάει και παίρνει τους πρόπεδες του Πάικου και έρχεται προς εδώ. Η άλλη μεραρχία έρχεται από εδώ από το Σανδάλι, Μιλότοπο κτλ. Εδώ. Η άλλη μεραρχία έρχεται από τα Εσόβαλτα, Καριώτησα. Εκεί όμως, κάτω στη γέφυρα του Μελισσίου, είναι δύο μεραρχίες. Πάνε να περάσουν οι μεραρχίες και βάλλονται από τους Τούρκους. Οπισθοχωρούν οι Τούρκοι και περνάνε τη γέφυρα του Μελισσίου και μετά από αυτούς τους Τούρκους περνάνε αμέσως και οι Έλληνες ένα τάγμα και σταματάει μετά τη γέφυρα του Μελισσίου από εδώ. Άρχισε το πυροβολικό των Τούρκων να βαράει. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλες μεραρχίες από εκεί προς τα εδώ και σταματήσαν 12 η ώρα, σταματήσαν εκεί οι μεραρχίες, στη γέφυρα του Μελισσίου. Είναι ιστορική η γέφυρα του Μελισσίου για τη μάχη των Γιάννητσών. Είναι σπασμένο αυτό το τζαμάκι. Δεν έχει μέσα πετρέλαιο. Ναι, κατά μήκη, γιατί έχει και κάτι αράχνη, είναι πάρα πολύ φωτιά. Δεν πειράζει, χαμήλωσε. Εκεί καλά είσαι. Με μόνο το καντήλι. Δεν έχει καλά.